Ο Κυπελλούμενος Παναθηναϊκός λοιπόν νίκησε 3-0 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου, το κύπελο φιλίας και αλληλεγγύης, όπως είναι η επίσημη ονομασία, το Super Cup, όπως το ξέρουμε όλοι. Ας δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε χθες βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τις φάσεις περιγράφει ο Γιώργος Παχάκης. Ο Μαραγκός λοιπόν στο κόρνερ, η κεφαλιά από τον Ζουνίδη, γκολ. Είναι το γκολ από την κεφαλιά του Ζουνίδη. Ο Μαραγκός για τον Γεωργιάδη που φεύγει μόνος μπροστά. Αλλά ανοίγει την μπάλα και πέναλτι δίνει ο Ζαχαριάδης. Ο Αποστολάκης λοιπόν απέναντι στον Ατματζίδη. Και είναι το 2-0 για τον Παναθηναϊκό με το πέναλτι του Αποστολάκη. Χριστοδούλου για τον Μάρκο που είναι σε καλή θέση. Και το 3-0 από τον Μάρκο. Στο ημίχρονο το θέμα έχει ετοιμάσει ο Αποστόλης Νταλούχας. Ο Παναθηναϊκός είναι από την Τετάρτη το βράδυ η ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια του θεσμού του κυπέλου φιλίας και αλληλεγγύης. Αν και αυτός ο τελικός έγινε σε ένα τοπίο που μας γύρισε αρκετά χρόνια πίσω, οι φύλαθλοι που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο σίγουρα θα έμειναν με την ανάμνηση ενός όμορφου ποδοσφαιρικού θεάματος, ο πρωταγωνιστής του οποίου στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήταν ο κυπελούχος Ελλάδος. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να καθορίσει πού είναι την κορυφή με απόδοση σε μια ομάδα. Πιστεύω ότι εμείς ανεβήκαμε, περνώντας τα λεπτά, ανεβήκαμε σαν απόδοση, σαν ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Πιστεύω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο οι ευκαιρίες που χάσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Και σίγουρα μας επηρέασε αρκετά ο αγωνιστικός χώρος, κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Όσο περνούσε η ώρα, η ΑΕΚ έδειχνε να προβληματίζεται στο παιχνίδι της. Ενώ ο Παναθηναϊκός, έχοντας το προβάδισμα του γρήγορου τέρματος στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, με την κεφαλιά του Ζουνίδη, πήρε το πάνω χέρι, με τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πολλές και επικίνδυνες επισκέψεις στα καρέ της ΑΕΚ. Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν σημεία που πρέπει να πεσάρεις, υπάρχουν σημεία που πρέπει να περιμένεις, να πέσεις μια ζώνη καλή, υπάρχουν σημεία που πρέπει να κρατάει την μπάλα, υπάρχουν πολλά σημεία. Δηλαδή, αλλά εμείς ξέρουμε και τα παιδιά ξέρουν τι ζητάω εγώ, που, σε ποιο σημείο του γηπέδου πρέπει να πεσάρουμε. Δύο φάσεις προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες της ΑΕΚ στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Αρχικά, ο τραυματισμός του Μπορμπόκη, προϊόν του σκληρού μαρκαρίσματος από τον Γεωργιάδη στην περιοχή του Μπάντζικ, και λίγο αργότερα το πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός και που μετέτρεψε σε γκολ ο Στράτος Αποστολάκης. Σε παιχνίδια τα οποία είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, δεν επιτρέπεται να γίνονται τέτοια λάθη από τους διαιτητές. Γιατί πιστεύω το πέναλτι που δόθηκε εις βάρος μας δεν ήταν, και όπως πιστεύω ήταν πέναλτι η φάση του Μπορμπόκη. Από το 2-0 και έπειτα τα πράγματα έδειχναν να έχουν ξεκαθαρίσει. Οι Μπορέλη και Βαζέχα γίνονταν όλο και πιο απειλητικοί, με τον Αργεντινό μονίμως αμφισβητούμενο μέσο να κερδίζει τα χειροκροτήματα του κόσμου. Καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο ελληνικό, γι' αυτό τώρα ξέρω πώς μπορώ να τριβλάρω, πώς μπορώ να παίξω με μία. Το 3-0 έγινε λίγο πριν τη λήξη από τον Μάρκο. Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε άλλον έναν τίτλο και ένα καλό αποτέλεσμα στην τελευταία πρόβα πριν από τις φετινές του υποχρεώσεις. Όσο για την ΑΕΚ, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς δεν θέλησε να πει τίποτα στα αποδυτήρια. Ενώ ο διευθύνων σύμβολος Γιάννης Καράς έδωσε μια άλλη ερμηνεία στο τελικό αποτέλεσμα. Μήπως είναι γούρι το ότι όταν η ΑΕΚ χάνει το Super Cup παίρνει το πρωτάθλημα? Αν αυτό το γούρι, πιστεύω ότι θα επαναληφθεί.